Η σημερινή μας κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή απλήρωτους εργαζόμενους στον ΑΣΟΠ και όχι βέβαια μόνο στον ΑΣΟΠ. Να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, το Σωματείο, το Εργατικό Κέντρο δεν θα εμπλακεί σε αυτό το ζήτημα των προβλημάτων του συνεταιρισμού. Δεν μας αφορά, άλλωστε δεν έχουμε και κανένα δικαίωμα. Αυτό είναι ζήτημα του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεταιριστών, των υποπτικών τους οργάνων κλπ. Εμείς είμαστε εδώ γιατί είναι απλήρωτοι εργαζόμενοι, όχι όλοι, ένα μέρος των εργαζομένων, και μεταφέρουμε και από αυτό το βήμα ότι έχουμε την επιβεβαίωση πως άμεσα θα πληρωθούν. Είναι και αυτό μια νίκη από την παρέμβαση του Συνδικάτου, του Εργατικού Κέντρου και την καλή στάση, η αλήθεια είναι, που κράτησαν οι εργαζόμενοι. Παρά τον φόβο της απόλυσης κλπ. Είμαστε εδώ, συναδέλφες και συνάδελφοι, γιατί όπου και να γυρίσεις το κεφάλι σου, θα συναντήσεις απλήρωτο εργάτη ή αγρότη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα σήμερα, μεγαλύτερο σκάνδαλο, να συναντάς αγρότη, εργάτη, απλήρωτο από το μόρφο, από τον κόπο του, από τον υδρότα του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα και σκάνδαλο. Και από τη μια πλευρά ψίχουλα μεροκάματο και απλήρωτος, και από την άλλη πλευρά για τους αγρότες χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους και απλήρωτοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Απλά δεν είναι όμως μία διαπίστωση, γιατί όλοι το ξέρουμε αυτό. Είμαστε μπροστά σε μία νέα επίθεση, νέα κρίση. Και όλοι μας καταρχήν να θυμηθούμε στην προηγούμενη κρίση, σε μια νύχτα χάσανε εργαζόμενοι συνταξιούχοι εισόδημα από 22 έως και 35% σε μια νύχτα. Είμαστε μπροστά λοιπόν σε μια νέα επίθεση, το ζουν οι εργαζόμενοι και οι αγρότες, τα λαϊκά στρώματα και στην περιοχή σας, σε μια κρίση που την περίμεναν, την προέβλεπαν και τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δούνου Του κλπ. Εδώ αστικά επιτελεία κλπ. Απλά επιταχύνθηκε, ήρθε πιο γρήγορα λόγω και της πανδημίας. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση όμως, αγαπητοί μας φίλοι, το ερώτημα είναι το εξής. Τι θα κάνουμε, απλήρωτοι εργάτες, αγρότες, νέα επίθεση στο εισόδημα, στα δικαιώματά μας, στην υγεία μας, στην ασφάλισή μας. Ή θα κάτσουμε στο σπίτι, στον καναπέ, στον καφενέ και θα πούμε τι να κάνουμε, αυτό ήταν της μοίρας μας γραφτό. Έτσι ήταν να γίνει, δεν βαριέσαι. Ή θα ακολουθήσουμε το δεύτερο δρόμο της πάλης, του οργανωμένου κινήματος που θα επιτεθούμε και εμείς, πώς το λέω, θα υπερασπίσουμε δικαιώματα, μισθούς, συντάξεις κλπ. Εμείς έχουμε επιλέξει τον ηρωικό δεύτερο δρόμο, τον δρόμο του αγώνα, τον δρόμο της αντίστασης, και σε αυτό καλούμε και εσάς. Οι εργαζόμενοι εδώ της περιοχής στα διαλογητήρια και κοσερβοποιία μπορεί και πρέπει να ακουμπήσουν σε αυτό το ταξικό σωματείο γάλακτος τροφίμων και ποτών, η Μαθίας Πέλλας, που στην κυριολεξία έχει λιώσει τις σόλες από τα παπούτσα του, να παρεμβαίνει στους χώρους δουλειάς, να ενημερώνει τους εργαζόμενους, να οργανώνει την πάλη από το πλατή μέχρι και την αριδαία επάνω, όπως βέβαια και στην περιοχή σας. Να ακουμπήσουν οι εργαζόμενοι σε αυτό το συνδικάτο. Αυτό είναι το αποκούμπι του. Να οργανώσουν οι αγρότες της περιοχής μας εδώ, να το συζητήσετε, να φτιάξετε, να δημιουργήσετε αγροτικό σύλλογο, έτσι ώστε εργάτες και αγρότες να δώσουμε μαζί τον αγώνα.